Έτοιμη. Το σύστημα επί 1,5 ολόκληρο μήνα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, είχε δώσει τα ρέστα του εναντίον της ελληνικής λύσης. Με στημένες δημοσκοπήσεις, τις έχω μπροστά μου όλες, το τελευταίο 1,5 μήνα, όλες μας έδιναν 2,6 και 2,8. Τους νικήσαμε, τους κερδίσαμε, από 10 βουλευτές πήγαμε 16. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας θύμισαν. Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος. Είχαμε απέναντί μας ένα σύστημα ολόκληρο, το νικήσαμε. Και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το αποτέλεσμα των εκλογών επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι ιτήθηκαν οι δημοσκοπήσεις. Δείξτε μου μία δημοσκόπηση που έδειχνε τέτοια διαφορά. Παρά την προσπάθεια που έγινε να μας πείσουν ότι όλα τα έκαναν καλά, όλα ήταν στραβά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι νικήσαμε εμείς. 20 μονάδες διαφορά, Νέα Δημοκρατία. Στους δημοσκόπους πείτε τα, όχι σε μένα που λέγανε 2,8 και 2,6. 25 Ιανουαρίου πάμε για εκλογές. Πώς φύλλεται αυτό το αποτέλεσμα, η επικράτηση Μητσοτάκη κατά την άποψή σας. Και 25 Ιανουαρίου εκλογές. Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμάς. Εμείς, σας επαναλαμβάνω, από 10 βουλευτές πήγαμε στους 16 και σε επόμενες εκλογές θα πάμε στους 36 τουλάχιστον. Εμείς ως Μακεδόνες μάθαμε να παίζουμε τίμια, όχι σαν κάποιους άλλους. Πρόεδρε, επόμενη μέρα, τέλος, η εσωτερική κρίση που ήταν το σοκούλο. Δεν υπάρχει κρίση. Σας επηρεάσει καθόλου. Δεν υπάρχει, κύριε Νικολάη, κρίση. Αυτά είναι στο μυαλό κάποιων Αθηναίων. Και σας διάστηψαμε.